Σκληρή επίθεση στην κυβερνητική πολιτική αλλά και στις δηλώσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ που αφορούν το συνασπισμό άσκησαν μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Συνασπισμού Ροδόπης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν. Τα μέλη του συνασπισμού σχολίασαν και την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στις αλλαγές που θα εφαρμοστούν στην ανώτατη εκπαίδευση, τονίζοντας ότι ο σχεδιασμός αυτός κατεδαφίζει το δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων και μετατρέπει τη μόρφωση σε εμπόρευμα. Το νέο σχέδιο, το οποίο και δόθηκε στη δημοσιότητα και αφορά στη λειτουργία των πανεπιστημίων, σχολίασαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τα μέλη του συνασπισμού στη Ροδόπη. Τα στελέχη έκαναν λόγο για κατεδάφιση του δημόσιου πανεπιστημίου και σταδιακή του μετατροπή σε ιδιωτική επιχείρηση. Αφού αγνόησε, θα έλεγα προκλητικά, τις Πριτανικές αρχές και μέσα στο καλοκαίρι προωθεί την ψήφιση ενός νόμου πλαίσιου που θα καταργήσει ό,τι απέμεινε από την δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα σχετικά με το νομοσχέδιο αυτό, φαίνεται πως οι ρυθμίσεις που προωθεί για τη διοίκηση καταργούν την ακαδημαϊκή και διοικητική αυτοτέλεια των πανεπιστημίων. Ουσιαστικά οθούν τα πανεπιστήμια να μετατραπούν σε ιδιότυπες εταιρείες που θα λειτουργούν με κριτήρια της αγοράς, έτσι ώστε το κράτος σταδιακά να αποδεσμεύεται από τη συνταγματική υποχρέωση που έχει να στηρίζει οικονομικά τα πανεπιστήμια. Το σχέδιο, το οποίο και δόθηκε προς δημόσια διαβούλευση, έχει ήδη προκαλέσει τις πρώτες αντιδράσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα, η οποία και βρίσκεται σε διεργασίες, αφού σύμφωνα και με τα στελέχη του συνασπισμού, με αυτές τις αλλαγές που προωθούνται, αλλοιώνεται το περιεχόμενο των σπουδών, διαλύονται τα πτυχία και μεταμορφώνουν τα πανεπιστήμια και την πανεπιστημιακή μόρφωση σε εμπόρευμα. Καταργεί το πανεπιστημιακό άσυλο και βεβαίως εμείς εδώ στην περιφέρεια αισθανόμαστε πως θα δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα τα περιφερειακά πανεπιστήμια, όπως είναι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, με ένα νέο καλλικράτη για την ανώτερη εκπαίδευση που προωθεί, που ουσιαστικά θα ακυρώσει πολλά τμήματα, ενδεχομένως και σχολές. Εμείς είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι, γιατί πιστεύουμε πως ανεξάρτητα από τις επιλογές που προωθεί η κυβέρνηση, πιστεύουμε πως για όσους η μόρφωση είναι ένα κοινωνικό αγαθό, όσοι πιστεύουν στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, και δεν σας κρύβω είναι οι περισσότεροι στη χώρα μας αυτή, θα εργαστούν έτσι ώστε να αποτρέψουν τέτοιου είδους αντιλαϊκές επιλογές. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τα μέλη του συνασπισμού στη Ροδόπη, εξαπέλυσαν επίθεση στην κυβέρνηση και για τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη συζήτηση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Ενώ σχολίασαν και τη στάση που κράτησε ο βουλευτής Ροδόπης και υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Πεταλωτής. Η νέα μνημονιακή δημοκρατία που εγγενίασε και επίσημα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα, μετά πολλών εκβιασμών και χημικών, έχει και συνέχεια. Στο γνωστό χυδαίο δρόμο που χάραξε ο κύριος Πάγκαλος με την υιοθέτηση γκεμπελίστικων πρακτικών, έρχεται να προστεθεί και το επίσημο ΠΑΣΟΚ διαμέσου του γραμματέα του κυρίου Καρχημάκη. Από κοντά και ο συντοπίτης μας υφυπουργός κύριος Πεταλωτής. Βλέπετε, όταν κανείς θητεύει κυβερνητικός εκπρόσωπος, ιδιαίτερα μιας εθελόδουλης κυβέρνησης στην Τρόικα, η τέχνη της συκοφάντησης, της λασπολογίας, ακόμα και της προβοκάτσας απέναντι ιδιαίτερα στις δυνάμεις της ροζοσπαστικής αριστεράς που είδαμε να εξελίσσεται το διήμερο που μας πέρασε. Αυτά που ακούστηκαν από τον ίδιο μόνο σαν μπουρδολογίες ακούγονται στα αυτιά της τοπικής κοινωνίας.